Να πούμε βέβαια ότι και η Κύπρος είναι πάνω από εμάς. Τα στοιχήματα τη θέλουν σταθερά Τρίτη να περνάει τελικό. Αυτό τώρα είναι τα προγνωστικά για, τους, για τον δεύτερο τελικό σήμερα. Εμείς όχι, είμαστε εκτός. Ακόμα, ε? Είμαστε ναι. Στα στοιχήματα μιλάμε. Στα στοιχήματα. Πάντα, στα στοιχήματα. Κοιτάξτε, δεν πέφτουν συνήθως πάρα πολύ έξω. Να σας πω, δεν λέμε την ευκαιρία ότι χθες στα στοιχήματα όλες οι χώρες που έδινε αντιπρογνωστικά μέσα στη δεκάδα πέρασαν κιόλας. Είναι ακριβώς οι ίδιες χώρες. Μάλιστα. Yeah, τόσο μετρημένα που κι άλλοι. Αν σε ελπίζουμε εμείς να έχει ένα καλό performing σήμερα ο Βίκτορας και να περάσει μέσα στη δεκάδα για να τον δούμε και στον τελικό. Θα το ανατρέψει, ρε παιδάκι μου. Γιατί ξέρεις, εγώ είδα τραγούδια στον εχθεσινό, προχθεσινό και δεν το πίστευα ότι περνάγανε. Δηλαδή λέω αποκλείεται, λέω δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μας βγάζουν εμάς εκτός και να περνάνε αυτά. Κάτι πάει καλά. Προφανώς έχει να κάνει με τις συμμαχίες. Καλά, πάντα έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με τις συμμαχίες. Εν τω μεταξύ, τώρα με την Πέγκη Ζήνα, παιδιά, τι θυμήθηκα το 2002, δεν ξέρω αν τα θυμάστε κι εσείς. Που ήταν και ο Χρήστος Δάντης τότε με την Κατερίνα Τοπάζη που συμμετείχαν και ο Μιχάλης Τρακιτζής. Όλοι ήθελαν φαβορεί η Πέγκη Ζήνα με το Love is a Wonderful Thing που το έχει γράψει ο Θάνος ο Καλλύρης. Λοιπόν, όπου τότε είχε γίνει ο κακός χαμός γιατί είχαν κατηγορήσει ότι ο Μιχάλης Τρακιτζής δεν τραγουδούσε live, ότι ήταν playback. Ένα άλλο, ότι η Δάφνη Μπόκοτα τότε είχε καθυστερήσει να πει ότι οι γραμμές άνοιξαν με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να μην το καταλάβει και έτσι να χαθούν ψήφοι. Και έβγαινε μετά η Πέγκη Ζήνα στα δελτία ειδήσεων. Το θυμάμαι, εγώ αυτό θυμάμαι, που έβγαινε στα παράθυρα και φώναζε. Παιδιά, ήταν τέλειο. Τι ωραίες εποχές. Τέλειο, λέει. Αυτά τώρα γιατί... Και να σου πω, από όλα αυτά τα τραγούδια που ανέφερες, στείλαμε το SGAPO δηλαδή. Και μετά μου λέτε γιατί έχουμε θέματα δηλαδή. Αυτές είναι επικές στιγμές. Ο Δημήτρης μεγάλωσε με ερωτοδικείο. Εντάξει, με αυτές τις εποχές και τα παιδιά της νύχτας. Αυτές είναι οι εποχές. Δεν τα έβλεπα αυτά. Τα αυτή ήταν η τηλεόραση τότε. Μαζί σου μεγάλωσα και εγώ την ίδια ηλικία. Αλλά ήταν επικό αυτό που είχε συμβεί. Πάμε και στη Στέλλα Γεωργιάδου τώρα, η οποία τον κουβαλάει αυτό το, αυτή την πικρία και τον καημό. Ότι δεν είναι την κουβαλάς. Θέλω να σου πω τώρα, προσπαθώ να δω μήπως οι άνθρωποι είπανε, ρε παιδί μου, ότι επειδή εκεί είναι ένας διαγωνισμός που το pop στοιχείο είναι πιο έντονο, μήπως δεν το είπανε με την κακή πλευρά, ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια, ναι. Άρα... Αν μας εκπροσωπήσει με ένα λαϊκό τραγούδι, μπορεί να μην έχει απήχηση. Ή δεν θα μπορούσε να κάνει την τεράστια έκπληξη να πάει ένα λαϊκό τραγούδι. Εγώ, αν έβλεπα πιάτα να σπάνε λουλούδια, να σκάλα από κάτω, μπορεί και να έλεγα, οχ, τι folklore παραγμένο αυτό. Μπορεί και να μου άρεσε. Δεν ξέρω. Έχουμε δει στην Eurovision κομμάτια που. Μα όλα είναι folklore. Αν τον είδες προχθές, όχι απαραίτητα. Δεν θα μπόρεσες, επειδή ήσουν στο νησί. Πραγματικά ήταν όλα folklore. Εγώ πάθα ένα σοκ. Και χθες αυτό που λέγαμε και με τον Βαγγέλη εδώ, τον Χαρισόπουλο, ήταν γιατί δεν στέλνουμε κάτι που εκπροσωπεί τη χώρα μας και προσπαθούμε ας πούμε, να στείλουμε κάτι που σαν αντιγράφει ας πούμε, μια ευρωπαϊκή. Μα ξέρεις τι, δεν γίνεται κάθε χρόνο να στέλνεις τα ίδια. Ναι. Στέλνεις συνέχεια διαφορετικά είδη για να δεις ας πούμε, πού θα το πιάσεις. Μα το τραγούδι υποτίθεται ήταν pop, έτσι, που θα έλεγε. Απλά η επιτροπή, λέω, μήπως επειδή την ήταν συνυφασμένη. Ναι, ρε παιδί μου, φυσικά ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια. Μπορεί να μην τη ταιριάζει η εικόνα τη Eurovision. Καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να βλέπεις το τραγούδι και όχι. Τον τραγουδιστή, ποιος είναι, αν είναι νέος, αν είναι μεγάλος, αν είναι μεσαίος, οτιδήποτε. Αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, πρέπει να πάψει να υπάρχει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν έχει να κάνει. Γενικότερα ο ρατσισμός σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο η ηλικία. Τώρα επειδή μιλάμε για την Eurovision και ότι υπάρχει, γιατί ακούστηκε πέρυσι και για την Καλομήρα ότι να μην τη στείλουμε είναι μεγάλη, γιατί ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αυτό έχει υποθεί το πράγμα. Ναι. Μπορεί να μην βγει και παραέξω ποιο το είπε και πώ. Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ουσιαστικά στην πράξη. Γιατί, ας πούμε, αν σκεφτούμε την τελευταία 20 ετία περίπου από το 2000, έχει πάει δύο φορές. Τώρα ο Κωνσταντίνος είπε για ηλικίες μέχρι 27, εντάξει. Mm. Άνω των 27 έχουν πάει. Σάκης Ρουβάς, δύο φορές. Η Μαντό, ο Μιχάλης Ρακιτζής, ο Αγάθωνας, ο Κόζα Μόστρα, η Άννα Βύση, ο Γιώργος ο Αλκαίος. Άρα δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει στην πράξη αυτό τελικά. Όχι τόσο πολύ. Βέβαια, τα περισσότερα ονόματα πέρα από τον Αγάθωνα που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό και μπράβο που στείλαμε τον Αγάθωνα τότε. Όλα τα άλλα ήταν μεγάλα ονόματα. Θέλω να πω ότι στείλαμε ονόματα που θεωρούσαμε ότι θα μας πάνε πάρα πολύ μπροστά. Για μας ήταν μεγάλα. Για μας, για την Ελλάδα. Αυτό λέω γιατί έξω. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Ποιος είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Περίμενε λίγο, ποιος ξέρει. Την Έλα Παπαρίζου, ας πούμε, την ξέρουν και είχε κάνει, είχε ακουστεί. Την Δέσποινα Βανδύ επίσης είχε κάνει. Η Έλα Παπαρίζου είχε και τη Σουηδία από την άκρη. Είχε την καταγωγή της και είχε ζήσει εκεί πέρα. Ο Ρουβάς όλοι κάναν σαν τρελή. Η Άννα Βύση επίσης είχε κάνει επιτυχία στο εξωτερικό και στην Αμερική και στο Billboard κτλ. Οι άνθρωποι που, οι καλλιτέχνες που είναι στην Ελλάδα και έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, φοβούνται λίγο να πάνε στη Eurovision, γιατί θεωρούν. Καταρχάς δεν σημαίνει ότι αν πας στην Eurovision ψώνει και καλά πας να την κερδίσεις. Ναι. Θέλεις να πας καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι άμα στείλουμε την Αναβίση Δέσμευα δεν θα φέρουν λοιπόν, το νούμερο 1. Αν το κάνεις για τον εαυτό σου, και δεν το λέω κάπως, για τη δική σου καριέρα.
Όχι, εννοώ ότι φοβούνται, γιατί μήπως έχει αντίκτυπο στην καριέρα τους εδώ στην Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό μπορεί και να μην τους ξέρει κάποιος, έτσι. Η Φουρέιρα, βέβαια, πάντως στην περίπτωση της Φουρέιρας είναι ακριβώς το αντίθετο. Τώρα μιλάμε, βέβαια, για τον Σάκη Ρουβάκη, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, και την Άννα Βύση, όπου είχαν μια καριέρα που ήταν ήδη στην κορυφή. Οπότε σου λέω εγώ να κερδίσω κάτι παραπάνω στην Ελλάδα. Δεν έχω. Μπορεί να χάσω. Μπορεί να φάω μια τούμπα που έκανε και ο Σάκης, ξέρω εγώ, να πέσω κάτω για να με κοροϊδεύει μια ζωή. Ή να γίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τον Βερνίκο, να πέσουν να με φάνε, γιατί το έχουμε αυτό. Ακριβώς. Οπότε σου λέει, γιατί το θέλω. Θα συμφωνήσω σε κάτι που λέει η Στέλλα Γεωργιάδου, ότι όλα θα κρυθούν την ώρα του live. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα. Μπορεί να έχουμε δει ένα κομμάτι 15 φορές στις πρόβες και να είναι κακό, να μην μας αρέσει, να μην είναι καλός ο ήχος, να μην έχουμε δει και κάποιο εφέ ίσως. Γιατί έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Mm. Να μην βλέπουμε το κρυφό σημείο που έχει μια παρουσίαση μέχρι τη στιγμή του live. Και να συμβεί κάτι σήμερα που να μας εκπλήξει ευχάριστα. Ας πούμε, πώς μπορούμε να τρώμε από πριν, χωρίς να έχουμε δει αν είναι καλά τα αγγλικά, αν τραγουδάει σωστά, αν στον Άρη. Αυτό το κάνουμε στα πάντα. Αυτό μπορούμε πάρα πολύ απλά, γιατί υπάρχουν οι πρόβες. Οι οποίες βγαίνουν και τις βλέπεις. Κοίτα, βέβαια, είναι πρόβα. Ρε, Δημήτρη, όμως, από εκεί όμως. Από εκεί που ήμασταν, συγγνώμη. Από εκεί που ήμασταν το 10, έχουμε πέσει τώρα, είμαστε 13η τώρα που μπήκα πάλι. Και είδα στα στοιχήματα. Okay. Θα πρέπει να κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση απόψε το βράδυ. Μπορεί. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχεις δει φαβορί που τα βλέπαμε στην πρόβα και λέγαμε είναι σίγουρα στην τριάδα να βρίσκονται ξαφνικά στη δέκατη θέση. Κοίταξε, που λέμε, όχι, όταν βλέπεις την πρόβα, επειδή η πρόβα θα είναι ίδιο με το performing, γιατί καταγράφεται για να υπάρχει και σαν ασφάλεια σε περίπτωση που πέσει το σήμα, δείχνεις μετά το έτοιμο το βίντεο το γραμμένο. Μόνο μετά φωνητικά ίσως ή εκφραστικά να σου δώσει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και να σας θυμίσω ότι η Φουρέιρα, όταν ανακοινώθηκε το τραγούδι, σαν μόνο το τραγούδι με το κλιπ, δεν ήταν τόσο ψηλά στα στοιχήματα. Ναι. Όταν πήγε εκεί και έκανε την πρόβα, άρχισε και ανέβαινε το τραγούδι κατακόρυφα προς τα κορυφή. Ναι, αυτό που θα δούμε εμείς σήμερα είναι αυτό που έχουμε δει όλοι μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό έχουμε δει ένα στιγμιότυπο από την πρόβα, αν δεν κάνω λάθος. Ή το έχετε δει όλο εσείς κάπου και εγώ δεν το έχω δει. Όχι. Κανείς δεν το έχει δει όλο. Ρε παιδί μου, ό,τι έχουμε δει για όλες τις συμμετοχές, αυτό θα δούμε και σήμερα για την κάθε συμμετοχή. Ό,τι γίνεται στην πρόβα, ακριβώς το ίδιο θα γίνει και στο live. Απλά δεν το έχουμε δει. Εγώ θέλω να πω ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision και οφείλουμε να την υποστηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό πάει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Απλά κάποια δεδομένα δεν μπορούμε και να μην τα αναφέρουμε. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να περάσουμε. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα να πάρουμε και την πρώτη θέση. Γιατί επειδή με βάση τα στατιστικά σκέψουν να ήταν, ας πούμε, στην πρώτη θέση. Ο άνθρωπος ή στην τρίτη, στην τέταρτη, δεν έχει σημασία. Αλλιώς θα το χειριζόμαστε. Δεν θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που είναι εκεί αυτό κάτι σημαίνει. Βεβαίως. Άρα λοιπόν θεωρούμε δεδομένο ότι κάτι συμβαίνει για το γεγονός να είναι εκεί και θέλουμε να γίνει το καλύτερο. Σίγουρα. Απλά εγώ αφήνω ένα κομμάτι στο τυχαίο, στην τυχαιότητα, ρε παιδί μου, το τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Βλέπουμε κομμάτια τα οποία ήταν πρώτα για αυτά προγνωστικά, αλλά ξαφνικά βρεθήκανε στον τελικό να παίξουν πρώτα και όχι στην τελευταία δεκάδα, ας πούμε, του διαγωνισμού, όχι στο τέλος. Ναι, ναι. Και να χάσουν πολλούς πόντους επειδή βρέθηκαν στην πρώτη θέση. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ξαφνικά στον ημιτελικό να βλέπουμε ένα τραγούδι το οποίο έσχιζε, αλλά επειδή το είδαμε με κάποιον που είναι πολύ κοντά του, είναι συνυφασμένα τα στυλ του, να χάσει γιατί ήταν άλλο. Θα τα δούμε και τα 15. Θα δούμε και τα 15 τώρα σήμερα. Έτσι. 16. Θα δούμε και τα 16, ωραία, θα δούμε και τα 16 και εκεί θα έχουμε μια συνολική εικόνα που ξαφνικά μπορεί κάτι να αλλάξει. Λοιπόν, ελπίζω.